Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων της αναγνώρισης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού τον Μάιο του 1919 θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στις 18:30 στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κοινωνιολόγος, ιστορικός και συγγραφέας Μιχάλης Χαραλαμπίδης, με θέμα «Από το δικαίωμα στη μνήμη στο Ποντιακό Ζήτημα 1994-2014». 20 χρόνια από την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα ποντιακών συλλόγων του Δήμου Καβάλας. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι ο Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Νέστου, ο Δήμος Παγκαίου και τα ποντιακά σωματεία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Τον κύριο που έχω δίπλα μου, τον ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να σας τον συστήσω. Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε μία συνάντηση στο πλαίσιο των δικών του εργασιακών σχέσεων με τον Δήμο Καβάλας και εκεί μεταξύ άλλων έριξε και στο τραπέζι την ιδέα της διοργάνωσης μιας εκδήλωσης η οποία θα αφορούσε το ποντιακό ζήτημα. Με δεδομένο ότι η μέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας τιμάται στα μέσα του Μαΐου, στις 19 Μαΐου δηλαδή, που είναι μέσα στην φλόγα κυριολεκτικά της εκλογικής περίοδου, δεν θα μπορούσε να γίνει τότε γιατί θα ήταν παρεξηγήσιμο. Κατά συνέπεια, εκείνο το οποίο προτάθηκε και στο οποίο καταλήξαμε τελικά ήταν να γιορτάσουμε, να θυμηθούμε όλοι την αναγνώριση από τη Βουλή της ίδιας της ποντιακής γενοκτονίας, η οποία έγινε ακριβώς πριν από 20 χρόνια και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 1994. Τι έγινε από τότε, τι πετύχαμε, τι καταφέραμε από τότε, λίγα πράγματα δυστυχώς.